υπάρχουν στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος δεν εμφανίζεται καν στο κοινοβούλιο για ανοιχτές συζητήσεις. Έχουμε προκαλέσει τόσες φορές συζήτηση ενώπιον του λαού. Ο κ. Σαμαράς αρνείται να εμφανιστεί στο κοινοβούλιο. Πόσο μάλλον να, ο ίδιος, οι ίδιοι διατυπώνουν ότι αν καλούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ σε συζήτηση σοβαρά θέματα, σημαίνει ότι τον αναγνωρίζουμε σαν ηγεμονική δύναμη και αυτό δεν προτιθέμεθα να αλλά το δώσουμε. Έχουμε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν είμαστε στην ίδια το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο, πάντα μετράει. Κοιτάξτε, ναι. Το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς πριν. Έχει σημασία. Εξαρτάται από πού το ξεκινάς και το διαβάζεις. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 4 μονάδες προβάδισμα στις ευρωεκλογές και η κυβέρνηση μιλάει για αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και νίκη της συγκυβέρνησης. Ναι. Σταθερότητα σου λέει δεν ανατραπεί κάποιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θέση μας είμαστε. Για να δεν έφυγε η κυβέρνηση όπως θέλατε. Όντω, εγώ μετράω και τις μέρες σας πω λίγο, κυρία Γεροβασίλη μου. Η 25 ψηφίσαμε, 26 φεύγουν. Σήμερα, και πάει πέντε μηνός. Θα σας θυμίσω τις εκλογές του 12. Αυτή η κυβέρνηση με 3% Νέα Δημοκρατία μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κυβερνάει έχοντας χάσει το 11%. Ναι. Έχοντας χάσει σε αυτές τις εκλογές το 11% της δύναμης. Δηλαδή σήμερα έχουμε την εξής αντιστοιχία. Το 1/3. Ακουμπάει στο 1/3 του εκλογικού σώματος το αποτέλεσμα το σημερινό και αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι, ότι είναι σταθερή και ότι δεν κινδυνεύει. Αυτό ήταν όμως η πρώτη αντίδραση, διότι βλέπουμε στη συνέχεια μια σειρά εξελίξεων. Μια αναδιάταξη στο πολιτικό σύστημα. Αναδιατάσσεται όλο το πολιτικό σύστημα εξαιτίας της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Αναδιατάσσεται προς ποια κατεύθυνση? Γιατί εγώ βλέπω η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να κερδίζει από τη δεξιά της πλευρά, κέντρο-δεξιά. Δεν φαίνεται ακόμα αυτό που φαίνεται. Φαίνεται κάπως. Αρχίζει να φαίνεται κερδίσει. Λίγο. Προσπαθεί να σαλαμοποιήσει τα μικρότερα κόμματα για να αποσπάσει βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κατάφερε κιόλας. Έχουμε λοιπόν μια αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος. Έχουμε έναν ανακοινωμένο ανασχηματισμό. Ποιος τον ανακοίνωσε, ο κύριος Βενιζέλος. Πού τον ανακοίνωσε? Πρόεδρος ο Βενιζέλος δεν είναι. Κοιτάξτε, η αρμοδιότητα του πρωθυπουργού που λέγαμε πριν. Κύριε Γεροβασίλη. Λοιπόν, ανακοινώνει 10 μέρες, ξέρω εγώ πόσες, για να αλλάξουμε το σκηνικό, ότι τάχα μου κάτι γίνεται. Και είναι σαφές ότι δεν κοροϊδεύεται κανένας, ότι σήμερα ακόμα σε αυτό αντιμετωπίζει και δυσκολίες εξαιτίας του ότι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεροβασίλη, επειδή λέτε για τα πρόσωπα. Εγώ δίνω σημασία στα πρόσωπα και πρέπει να δίνουμε νομίζω, αλλά σημασία έχουν οι πολιτικές, όπως λέμε πάντα και ισχύει. Φυσικά. Αυτό. Εάν έρθει η κυβέρνηση αύριο και πει να ελαφρύνουμε το φόρο εκεί, να μειώσουμε την φορολογία στο άλλο σημείο, να αυξήσουμε τις δόσεις εκεί. Θα πείτε ναι ή όχι? Ας το κάνει και θα τα καταψηφίσετε. Ας το κάνει και θα συζητήσουμε. Γιατί εδώ μιλάμε και λίγο πρακτικά. Να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο προέχει για μας δεν είναι η σωτηρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ούτε το να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός είναι να σωθεί ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα. Εντάξει, καλά. Αυτό είναι ο αυτοσκοπός. Από εκεί και πέρα. Επομένως, με τρίξ επικοινωνιακά, είναι σαφές ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική και πώς αποδεικνύεται αυτό. Ότι μόλις τόλμησε ο κύριος Σαμαράς να μιλήσει για επιτυχία μετά τις εκλογές και γι' αυτό άκουγα και τον κύριο Τζαμτζή πριν που έλεγε ότι θα το πήρε το μήνυμα η κυβέρνηση κτλ. Να μην το λένε και πολύ, διότι τα ακούει ο Σόιμπλε και ο Ντάισεμπλου. Εκνευρίζονται και βγαίνουν την άλλη μέρα και τους τραβάνε τα αυτιά. Λοιπόν, και να σας θυμίσω ότι σήμερα. Ναι, αλλά και εσείς πάτε με το Σόιμπλε. Να σας αντί θυμίσω, να είστε με την Ελλάδα, πάτε και στηρίζετε. Λέτε να τι είπε ο Σόιμπλε. Και μας είπε. Σοβαρά αντί μιλάτε. Αντί να είστε μέτωπο απέναντι σε όλους αυτούς που επιβουλεύονται την Ελλάδα. Με συγχωρείτε και πάρα πολύ. Να ο Σόιμπλε τι είπε. Κοιτάξτε για σας. Να σας πω κάτι. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Σόιμπλε και η κυβέρνηση απαντάει στο Σόιμπλε και όχι. Απαντάει στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στο Σόιμπλε. Στο ΣΥΡΙΖΑ για το Σόιμπλε. Αυτό να συζητήσουμε. Αυτό να συζητήσουμε. Τελείωσα σε ένα δευτερόλεπτο. Θυμίζω ότι δεν μπορεί σήμερα αυτή η κυβέρνηση να εκτελέσει ούτε δικαστικές αποφάσεις. Μην τα πείτε όλα τώρα, κύριε Γεροβασίλη. Τελείωσε. Χωρίς, θυμίζω, τις απολυμμένες καθαρίστριες. Τα λέμε από όλες τις μέρες. Όταν δεν μπορεί να κάνει αυτό, πόσο μάλλον να αλλάξει οικονομική πολιτική. Πάμε διάλειμμα, παιδιά. Πριν το διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα